Γνωρίζω ότι συχνά μιλούν για τον μοντερνισμό ως μία εποχή ή τουλάχιστον ως σύνολο γνωρισμάτων χαρακτηριστικών μιας εποχής, τοποθετώντας τον σε μία ημερολογιακή περίοδο, θα έπρεπε να έχει προηγηθεί ένας λίγο πολύ πρωτόγονος ή αρχαϊκός προμοντερνισμός και να έχει ακολουθήσει ένας ενηγματικός και προβληματικός μεταμοντερνισμός. Και τότε βρισκόμαστε στη θέση να ρωτάμε κατά πόσο ο μοντερνισμός συνιστά το αποτέλεσμα του διαφωτισμού και της εξέλιξής του ή κατά πόσο πρέπει να τον δούμε ως κάποια ρήξη ή απόκληση όσον αφορά τις βασικές αρχές του 18ου αιώνα. Ξαναγυρίζοντας το κείμενο του Κάντ αναρωτώμε κατά πόσο δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον μοντερνισμό περισσότερο ως στάση παρά ως ιστορική περίοδο και με τον όρο «στάση» εννοώ έναν τρόπο αναφοράς στη σύγχρονη πραγματικότητα, μια εκούσια επιλογή που κάνουν ορισμένοι άνθρωποι. Τέλος, έναν τρόπο του σκέπτεσθε και συναισθάνεσθε, έναν τρόπο επίσης του πράτην και συμπεριφέρεσθε, ο οποίος επισημαίνει μια αναφορά στον χώρο που κανείς ανήκει, ενώ συγχρόνως αυτοπροβάλλεται ως καθήκον χωρίς αμφιβολία κάτι περίπου ανάλογο με αυτό που οι Έλληνες αποκαλούσαν ήθος και, συνεπώς, αντί να επιζητούμε να διακρίνουμε τον μοντερνισμό από τον προμοντερνισμό ή τον μεταμοντερνισμό, πιστεύω ότι θα ήταν πιο χρήσιμο να προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε πώς η μοντερνική στάση από τότε που διαμορφώθηκε βρέθηκε αναγκασμένη να αγωνίζεται ανάμεσα στις αντιμοντερνικές στάσεις. Για να χαρακτηρίσω εν συντομία αυτή τη μοντερνική στάση θα πάρω ένα σχεδόν αναγκαίο παράδειγμα, το παράδειγμα του Μποντλέρ, δεδομένου ότι η συνείδηση που εκείνος είχε για τον μοντερνισμό αναγνωρίζεται ευρέως ως μία από τις πλέον οξίες κατά τον 19ο αιώνα. 1. Ο μοντερνισμός συχνά χαρακτηρίζεται ως συνείδηση της ασυνέχειας του χρόνου. Μια ρήξη με την παράδοση, μια αίσθηση νεωτερικότητας. Ένας ήλιγκος e μπροστά στην παρερχόμενη στιγμή. Και αυτό είναι πράγματι που ο Μποντλέρ φαίνεται να λέγει όταν ορίζει την μοντερνικότητα ως το εφήμερο, το φευγαλαίο, το τυχαίο. Όμως γι' αυτόν το να είναι κανείς μοντέρνος δεν βρίσκεται στο να αναγνωρίζει και να αποδέχεται αυτήν την αέναη κίνηση. Αντιθέτως, βρίσκεται στο να υιοθετεί μια ορισμένη στάση όσον αφορά αυτήν την κίνηση. Και αυτή η εσκεμμένη δύσκολη στάση συνίσταται στην επανασύλληψη ενός αιώνιου πράγματος που δεν κείται πέραν της παρούσας στιγμής, ούτε πίσω της, αλλά εντό της. Ο μοντερνισμός διακρίνεται από τη μόδα, η οποία δεν κάνει τίποτε περισσότερο παρά να θέτει υπό αμφισβήτηση το πέρασμα του χρόνου. Είναι η στάση εκείνη που μας καθιστά ικανούς να συλλαμβάνουμε την ηρωική, σε πλευρά της παρούσας στιγμής. Ο μοντερνισμός δεν είναι ένα φαινόμενο ευαισθησίας απέναντι στο φευγαλαίο παρόν. Είναι η βούληση να ηρωοποιήσουμε το παρόν θα περιοριστώ σε ό,τι ο Μποντλέρ λέγει σχετικά με τη ζωγραφική των συγχρόνων του. Ο Μποντλέρ κοροϊδεύει τους ζωγράφους εκείνους οι οποίοι βρίσκοντας τις ενδυμασίες του 19ου αιώνα εξαιρετικά άσχημες δεν θέλουν να απεικονίζουν τίποτε άλλο παρά αρχαίους μανδύες. Αλλά η μοντερνικότητα στη ζωγραφική δεν συνίσταται για τον Μποντλέρ στην εισαγωγή μαύρων ενδυμασιών πάνω στον καμβά. Ο μοντέρνος ζωγράφος είναι εκείνο ο οποίος μπορεί να απεικονίσει τη μαύρη ρεδιγκότητα ως την αναγκαία φορεσιά του καιρού μας. Εκείνος ο οποίος γνωρίζει πως να κάνει να εκδηλώνεται με τη μόδα του καιρού του η θεμελιώδης, σταθερή, καταθλιπτική σχέση που η εποχή μας διατηρεί με τον θάνατο. Εισαγωγικά, η ενδυμασία και η όχι μόνον κατέχουν την πολιτική του ομορφιά, η οποία αποτελεί έκφραση καθολικής ισότητας, αλλά επίσης και το ποιητικό του σκάλος, το οποίο είναι έκφραση της δημόσιας ψυχής, μια απέραντη κορτέζ συνοδεία, επικίδιων μυρολογιών, παρένθεση, ερωτικών, πολιτικών, αστικών. Κάθε ένας από μας θρυνεί κάποια ταφή. Για να προσδιορίσει αυτή τη μοντερνική στάση, ο Μποντλέρ πολλές φορές επιστρατεύει ένα σχήμα λιτότητας, το οποίο έχει εξαιρετική σημασία, επειδή εμφανίζεται με τη μορφή κανόνος. Εισαγωγικά, δεν έχετε κανένα δικαίωμα να καταφρονείτε το παρόν. 2. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι αυτή η ηρωοποίηση είναι ηρωνική. Η μοντερνική στάση δεν θεωρεί την παρερχόμενη στιγμή ως ιερή με σκοπό να επιχειρήσει να την διατηρήσει ή να την διαιωνίσει. Σίγουρα δεν καταπιάνεται να τη δρέψει ως κάποιο φευγαλαίο και ενδιαφέρον παράδοξο. Κάτι τέτοιο θα ήταν ότι ο Μποντλέρ θα ονόμαζε κατάσταση του θεατή, ο αργόσχολος, ο περιπλανημένος θεατής μένει ικανοποιημένο να κρατάει ανοιχτά τα μάτια του, να προσέχει και να φτιάχνει μία αποθήκη από μνήμες. Σε αντίθεση, ο Μποντλέρ περιγράφει τον μοντερνικό άνθρωπο, φεύγει μακριά, εισαγωγικά, φεύγει μακριά, σπέβδοντας, αναζητώντας. Να είστε βέβαιοι ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο μοναχικός, ο πρικισμένος με ενεργητική φαντασία άνθρωπος, που διασχίζει τη μεγάλη ανθρώπινη έρημο έχει έναν σκοπό υψηλότερο, έναν σκοπό γενικότερο, κάτι διαφορετικό από την πρόσκαιρη απόλαυση της στιγμής. Ψάχνει για εκείνη την ποιότητα που ας μου επιτραπεί να την αποκαλέσω μοντερνικότητα. Βάζει ως στόχο του να αποσπάσει από τη μόδα κάθε στοιχείο που μπορεί να περιέχει ποίηση μέσα στην ιστορία κλείσιμο εισαγωγικών. Ως παράδειγμα μοντερνικότητας, ο Μποντλέρα αναφέρει τον καλλιτέχνη Κωνσταντίν Γκάης. Θεατής σε πρώτη ματιά, συλλέκτης αξιοπερίεργων, παραμένει εισαγωγικά ο τελευταίος που παρατείνει οτιδήποτε μπορεί να είναι μια λάμψη φωτός, μια ηχοποιήσεως, ένας παλμό ή μια μουσική νότα. Οτιδήποτε μπορεί να θέσει μπροστά το ένα πάθος, ο Σάκης ο φυσικός άνθρωπος και ο συμβατικός άνθρωπος εκτίθενται σε μια παράξενη ομορφιά. Ο Σάκης ο ήλιος φωτίζει τις φευγαλαίες χαρές του διεφθαρμένου ζώου κλείσιμο εισαγωγικών. Αυτό που κάνει τον Κωνσταντίν Γκάης κατεξοχήν μοντέρνο ζωγράφος στα μάτια του Μποντλέρ είναι ότι όταν ακριβώς όλος ο κόσμος πέφτει να κοιμηθεί αυτός αρχίζει να εργάζεται και μεταμορφώνει αυτόν τον κόσμο. Η μεταμόρφωση την οποία επιφέρει δεν συνεπάγεται μια ανακύρωση της πραγματικότητας, αλλά έναν δύσκολο ενδοσυσχετισμό ανάμεσα στην αλήθεια αυτό που είναι πραγματικό και στην άσκηση της ελευθερίας. Τα φυσικά πράγματα γίνονται κάτι περισσότερο από φυσικά. Τα όμορφα πράγματα γίνονται κάτι περισσότερο από όμορφα και τα καθέκαστα αντικείμενα εμφανίζονται πρικισμένα με μιαν αυθόρμητη ζωή όπως η ψυχή του δημιουργού τους. Για τη μοντερνική στάση η υψηλή αξία του παρόντος είναι αξεδιάλυτα δεμένη με μια απονενοημένη προθυμία να το φανταστούμε, να το φανταστούμε διαφορετικά από ό,τι είναι και να το μεταμορφώσουμε, όχι καταστρέφοντάς το, αλλά συλλαμβάνοντας μέσα του αυτό που πραγματικά είναι. Η μποντλερική μοντερνικότητα είναι μία άσκηση κατά την οποία η ακραία μέρημνα προς ό,τι είναι πραγματικό εξισορροπείται με την πρακτική μιας ελευθερίας η οποία σέβεται αυτήν την πραγματικότητα και συγχρόνως την βιάζει. 3. Ωστόσο, η μοντερνικότητα για τον Μποντλέρ δεν είναι απλώς μια μορφή σχέσης με το παρόν είναι επίσης ένας τρόπος σχέσης τον οποίο πρέπει κανείς να υιοθετήσει ως προς τον εαυτό του. Η επιφυλακτική στάση της μοντερνικότητας είναι συνδεδεμένη με έναν αναγκαστικό ασκητισμό. Το να είναι κανείς μοντέρνος δεν σημαίνει ότι αποδέχεται τον εαυτό του ως έναν εαυτό μέσα στη ροή των παρερχομένων στιγμών. Σημαίνει ότι θεωρεί τον εαυτό του ως αντικείμενο μιας συμπλοκής και δύσκολης επεξεργασίας. Αυτό που ο Μποντλέρ χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο της εποχής του αποκαλεί δανδισμό. Εδώ δεν θα ξαναθυμίσω με λεπτομέρειες τα πολύ γνωστά χωρία σχετικά με τη χιδέα, γήινη, αχρία φύση. Την αναγκαία εξέγερση του ανθρώπου ενάντια στον εαυτό του, την αρχή της κομψότητας, η οποία επιβάλλει στους φιλόδοξους και ταπεινούς οπαδούς της, μια πειθαρχία περισσότερο αυταρχική από εκείνη των πλέον τρομακτικών θρησκείων. Τέλος, τις σελίδες της αφιερωμένες στον ασκητισμό του Δάνδη, ο οποίος με το σώμα του, τη συμπεριφορά του, τα συναισθήματα και τα πάθη του, αυτή την ίδια την ύπαρξή του, δημιουργεί ένα εργοτέχνη. Για τον Μποντλέρ, ο μοντέρνος άνθρωπος δεν είναι ο άνθρωπος που ξεκινά να ανακαλύψει τον εαυτό του, τα μυστικά του και την κρυμμένη αλήθεια του. Είναι ο άνθρωπος που προσπαθεί να επινοήσει τον εαυτό του. Αυτή η μοντερνικότητα δεν απελευθερώνει τον άνθρωπο μέσα στο δικό του εγώ. Τον αναγκάζει να αντιμετωπίσει το καθήκον να παραγάγει τον εαυτό του. 4. Ας προσθέσω έναν τελικό λόγο αυτή η ηρωνική ηρωοποίηση του παρόντος, αυτό το μετασχηματιστικό παιχνίδι της ελευθερίας με την πραγματικότητα, αυτή η αισθητική επεξεργασία του εγώ, όλα αυτά ο Μποντλέρ δεν πιστεύει ότι έχουν οποιαδήποτε θέση μέσα στην κοινωνία καθεαυτήν ή στο πολιτικό σώμα. Μπορούν να παραχθούν μόνο σε έναν άλλον διαφορετικό χώρο τον οποίο ο Μποντλέρ αποκαλεί τέχνη δεν ισχυρίζομαι ότι σε αυτές τις λίγες γραμμές έχω συνοψίσει είτε το σύμπλοκο ιστορικό γεγονός που υπήρξε ο διαφωτισμός κατά τα τέλη του 18ου αιώνα ούτε τη στάση της μοντερδικότητας με τις ποικίλε μορφές τις οποίες έχει πάρει κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων. Αφενός προσπάθησα να τονίσω τον βαθμό στον οποίο ένας τύπος φιλοσοφικού ερωτήματος, ενός ερωτήματος το οποίο συγχρόνως θέτει προβλήματα περί της σχέσεως του ανθρώπου με το παρόν, περί του ιστορικού τρόπου ύπαρξης του ανθρώπου και της θεσμοθέτησης του εγώ ως αυτόνομου υποκειμένου, έχει τις ρίζες του στον διαφωτισμό. Αφετέρου προσπάθησα να επισημάνω ότι το νήμα που πιθανόν να μας συνδέει με τον διαφωτισμό δεν είναι η πιστότητα σε δογματικά στοιχεία, αλλά περισσότερο η διαρκής επανενεργοποίηση μιας στάσης, δηλαδή ενός φιλοσοφικού ήθους, το οποίο θα μπορούσε να περιγραφεί ως διαρκής κριτική της ιστορικής μας εποχής. Θα ήθελα με μεγάλη συντομία να χαρακτηρίσω αυτό το ήθος. Α. Αρνητικά. 1. Το ήθος αυτό συνεπάγεται καταρχήν την άρνηση αυτού που μου αρέσει να αποκαλώ εκβιασμό σε εισαγωγικά του διαφωτισμού. Πιστεύω ότι ο διαφωτισμός ως σύνολο πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών, θεσμικών και πολιτισμικών γεγονότων από τα οποία ακόμη εξαρτώμεθα σε μεγάλο βαθμό συνιστά ένα προνομιούχο πεδίο για ανάλυση. Επίσης πιστεύω ότι ως εγχείρημα να συνδεθεί η πρόδοση της αλήθειας και η ιστορία της ελευθερίας με έναν δεσμό άμεσης σχέσης. Ο διαφωτισμός μορφοποίησε ένα φιλοσοφικό ερώτημα, το οποίο μένει σε εμά να το εξετάσουμε. Τέλος, όπως προσπάθησα να δείξω εν σχέση προς το κείμενο του Καντ, πιστεύω ότι ο διαφωτισμός καθόρισε έναν ορισμένο τρόπο του φιλοσοφίν Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει κανείς να είναι υπέρ ή εναντίον του διαφωτισμού. Σημαίνει ακριβώς ότι πρέπει κανείς να αρνείται οτιδήποτε θα μπορούσε να εμφανιστεί με τη μορφή μιας απλουστευτικής και απολυταρχικής επιλογής. Είτε αποδεχόμαστε τον διαφωτισμό και παραμένουμε μέσα στην παράδοση του ορθολογισμού του παρένθεση αυτή η επιλογή θεωρείται από ορισμένου ως θετικός όρος ενώ άλλοι αντιθέτως την χρησιμοποιούν ως ψόγο, κλείσιμο παρένθεσης. Είτε αλλιώς ασκούμε κριτική στον διαφωτισμό και εν συνεχεία προσπαθούμε να αποσπαστούμε από τις ορθολογικές αρχές του, παρένθεση, πράγμα που και πάλι μπορεί να θεωρηθεί καλό ή κακό, κλείσιμο παρένθεσης. Και δεν απελευθερωνόμαστε από αυτόν τον εκβιασμό εισάγοντας διαλεκτικές αποχρώσεις, επιχειρώντας να καθορίσουμε ποια καλά και κακά στοιχεία πιθανόν να υπάρχουν μέσα στον διαφωτισμό. Οφείλουμε να προσπαθούμε να προωθήσουμε την ανάλυση του εαυτού μας ως όντων ιστορικά καθορισμένων ως ένα βαθμό μέσω του διαφωτισμού. Μια τέτοια ανάλυση συνεπάγεται μια σειρά ιστορικών ερευνών οι οποίες πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερες και αυτές οι έρευνες δεν πρέπει να προσανατολίζονται αναδρομικά προς τον ουσιώδη πυρήνα του ορθολογισμού, ο οποίος μπορεί να βρεθεί μέσα στον διαφωτισμό και ο οποίος όφιλε να διατηρηθεί μέσα σε κάθε γεγονός. Θα πρέπει να προσανατολίζονται προς τα σύγχρονα όρια του αναγκαίου, δηλαδή προς το τι είναι ή δεν είναι πλέον απαραίτητο για την θέσμηση του εαυτού μας ως αυτόνομου υποκειμένου. 2. Η διαρκή κριτική του εαυτού μα οφείλει να αποφύγει την πάντοτε εύκολη σύγχυση μεταξύ ουμανισμού και διαφωτισμού. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε ότι ο διαφωτισμός υπήρξε ένα γεγονός ή ένα σύνολο γεγονότων και μια σύμπλοκη ιστορική διαδικασία που τοποθετείται σε ένα ορισμένο σημείο στη διάρκεια της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Ως τέτοιο γεγονός Περικλείει στοιχεία κοινωνικού μετασχηματισμού, τύπους πολιτικών θεσμοθετήσεων, μορφές γνώσης, σχέδια εξορθολογισμού της γνώσης και της πρακτικής, τεχνολογικών μεταβολών, οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να συνοψιστούν με μία λέξη. Ακόμα και αν πολλά από αυτά τα φαινόμενα παραμένουν ενδιαφέροντα σήμερα. Το στοιχείο εκείνο που υπέδειξα και το οποίο νομίζω ότι βρίσκεται στη βάση μιας ολόκληρης μορφής φιλοσοφικού στοχασμού δεν αφορά παρά τον τρόπο της θεατρικής σχέσης με το παρόν. Ο ουμανισμός είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Αποτελεί ένα θέμα ή μάλλον ένα σύνολο θεμάτων που έχουν κατ' επανάληψη εμφανιστεί με διάφορες ευκαιρίες κατά καιρού στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Τα θέματα αυτά πάντοτε συνδεδεμένα με αξιολογικές κρίσεις έχουν προφανώς παρουσιάσει μεγάλη ποικιλία ως προς το περιεχόμενο, καθώς και ως προς τις αξίες που έχουν συντηρήσει. Επιπλέον, έχουν χρησιμεύσει ως κριτική αρχή διαφοροποίησης. Κατά τον 17ο αιώνα υπήρξε ένας ουμανισμός ο οποίος εμφανίστηκε ως κριτική του χριστιανισμού ή γενικά της θρησκείας. Υπήρξε ένας χριστιανικός ουμανισμός, ο οποίος αντετίθετο σε έναν ασκητικό και πολύ περισσότερο θεοκεντρικό ουμανισμό. Κατά τον 17ο αιώνα υπήρξε ένας καχύποπτος ουμανισμός, εχθρικός και κριτικός προς την επιστήμη και ένας άλλος ο οποίος αντίθετα τοποθετούσε τις ελπίδες του στην ίδια αυτή επιστήμη. Ο μαρξισμός ήταν ένας ουμανισμός, το ίδιο ήταν ο υπαρξισμός και ο περσοναλισμός. Υπήρξε μια εποχή όπου ο λαός υποστήριξε τις ουμανιστικές αξίες, που εκπροσώπησε ο εθνικός σοσιαλισμός και μια εποχή που οι Σταλινικοί έλεγαν πως είναι ουμανιστές. Από όλα αυτά δεν πρέπει να συμπεραίνουμε πως οτιδήποτε συνδέθηκε με τον ουμανισμό πρέπει να απορριφθεί, αλλά πως η ουμανιστική θεματική είναι καθεαυτήν εξαιρετικά εύκαμπτη, εξαιρετικά παραλάσουσα, εξαιρετικά συνεπής για να χρησιμεύσει ως άξον στοχασμού. Και είναι γεγονός ότι τουλάχιστον από το 17ο αιώνα αυτό που ονομάστηκε ουμανισμός χρειάστηκε πάντα να στηρίζεται σε ορισμένες συλλήψεις για τον άνθρωπο, τις οποίες δανειζόταν από τη θρησκεία, την επιστήμη ή την πολιτική ο ουμανισμός χρησιμεύει για να χρωματίσει και να δικαιώσει τις συλλήψεις εκείνες για τον άνθρωπο στις οποίες στο κάτω κάτω ήταν αναγκασμένος να προσφεύγει. Τώρα υπ' αυτήν την έννοια πιστεύω ότι η θεματική αυτή η οποία τόσο συχνά επανέρχεται και η οποία στηρίζεται πάντοτε στον ουμανισμό μπορεί να αντικρουσθεί από την αρχή μιας κριτικής και διαρκούς δημιουργίας του εαυτού μας μέσα στην αυτονομία μας. Δηλαδή από μια αρχή η οποία βρίσκεται στην καρδιά της ιστορικής συνείδησης που ο ίδιος ο διαφωτισμός ενέχει. Από την άποψη αυτή τίνω να δω τον διαφωτισμό και τον ουμανισμό περισσότερο σε μια κατάσταση έντασης παρά ταυτότητας. Εν πάση περιπτώσει, Πιστεύω ότι είναι επικίνδυνο να τους συγχαίουμε και επιπλέον νομίζω ότι ιστορικά είναι ανακριβές. Εάν το ερώτημα των ουμανιστών περί του ανθρώπου, περί του ανθρωπίνου είδους υπήρξε ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα, αυτό πιστεύω πως λίγο πολύ οφείλεται στο ότι ο διαφωτισμός θεωρούσε τον εαυτό του ουμανιστικό. Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα η ιστοριογραφία του ουμανισμού του 16ου αιώνα η οποία υπήρξε εξαιρετικά σημαντική για ανθρώπους όπως ο Σέιντ, Μπεβέ ή ο Μπουκχαρτ πάντοτε διακρινόταν από τον διαφωτισμό και από τον 18ο αιώνα και μερικές φορές ερχόταν σε ανοιχτή αντίθεση μαζί τους. Ο 19ο αιώνας είχε μια τάση να αντιτίθεται και στα δύο, τουλάχιστον σε τέτοιο βαθμό ώστε να τα συγχαίει. Όπως και να έχει, πιστεύω ότι όπως ακριβώς οφείλουμε να απελευθερωθούμε από τον διανοητικό εκβιασμό του υπέρ ή εναντίον του διαφωτισμού, οφείλουμε να αποφύγουμε την ιστορική και ηθική σύγχυση που αναμειγνύει το θέμα του ουμανισμού με το πρόβλημα του διαφωτισμού μια ανάλυση των σύμπλοκων σχέσεών τους κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων θα αποτελούσε ένα αξιόλογο σχέδιο, ένα ενδιαφέρον σχέδιο υπό την προϋπόθεση ότι στοχεύουμε στο να ρίξουμε κάποιο φως στη συνείδηση που έχουμε για τον εαυτό μας και το παρελθόν μας.